Η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια γιατί κατάφερε να ελέγξει το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και γιατί βρήκε έναν τρόπο σε συνεργασία με τους δανειστές της να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατόρθωσε να αντιμετωπίσει όλα της τα προβλήματα. Καμία θετική εξέλιξη στα μνημόνια. Είναι μια τεράστια απάτη της κυβέρνησης για να μπορέσει να περάσει τα επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρα. Τα μνημόνια για τα επόμενα 99 χρόνια δυστυχώς θα τα υποστούμε. Καλό θα ήταν βέβαια αν με την έξοδο από τα μνημόνια αυξάνονταν και οι μισθοί και οι συντάξεις των γερόντων, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Υποτέλεια στους Γερμανούς, υποτέλεια στην ΕΟΚ, υποτέλεια στις ανθεληνικές κυβερνήσεις της Ελλάδας. Πού στην τηλεόραση έγινε? Γιατί εδώ στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε καμία έξοδο. Όπως επισημαίνεται, η ζημιά στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου είναι ανυπολόγιστη, ενώ η αποκατάστασή της θα χρειαστεί αποτελεσματικές πολιτικές και πολλά μα πολλά χρόνια υπομονής. Τα στατιστικά στοιχεία άλλωστε αποδεικνύουν και το μέγεθος του προβλήματος. Ναι, μεν οι άνεργοι μειώθηκαν από 1,3 εκατομμύρια που είχαν φτάσει το 2013 στο 1 εκατομμύριο, αλλά το 70% από αυτούς δεν έχει εργαστεί καθόλου για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ όπως το άνω του 50% δεν έχει δει μεροκάματο για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η μακροχρόνια ανεργία θερίζει. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει θέμα αισιοδοξίας, κανένα. Όλα μαύρα. Όταν είναι δύσκολη, κανένας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κρίση. Και δεν ξέρω αν υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν ξέρω. Μόνο ίσως ο Πρωθυπουργός, ποιος το είπε. Από την άλλη, ο αριθμός των απασχολούμενων μπορεί να έχει αυξηθεί μετά το 2013, άρα παραμένει πολύ μικρός. Στην Ελλάδα, με τον πληθυσμό των 9,2 εκατομμυρίων ανθρώπων ηλικίας άνω των 15 ετών, απασχολούμενοι είναι μόλις τα 3,75 εκατομμύρια, ενώ ήταν 4,6 εκατομμύρια. Τι είναι οι υπόλοιποι? Άνεργοι και συνταξιούχοι, με τους τελευταίους να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια, καθιστώντας την αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων μία από τις χειρότερες, αν όχι τη χειρότερη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ελεύθερος επαγγελματίας, υπέστην και εγώ την κατάρρευση που υποστήκανε όλοι. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Χρωστάμε στα ασφαλιστικά μας ταμεία όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σύνταξη δεν μπορούμε να πάρουμε όσο μπορέσουμε και επιβιώσουμε. Καμία προοπτική. Είμαι επαγγελματίας, δικηγόρος στην Αθήνα είμαι. Πέσατε στην περίπτωση και γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική. Μέχρι το 2060 έχουν υπογράψει και δεν μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια. Ένα πλέον σημαντικό στοιχείο είναι και πως ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται. Αυτό οφείλεται και στο αρνητικό συζύγιο γεννήσεων θανάτων. Τα νέα ζευγάρια αποφεύγουν το δεύτερο ή ακόμα και το πρώτο παιδί λόγω της οικονομικής κρίσης. Με την αναλογία των γεννήσεων ανά μητέρα να μειώνεται συνεχώς, αλλά και στη μετακίνηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό για την αναζήτηση μιας καλύτερης θέσης εργασίας.